ολοκληρώσουμε και το δρομολογήσουμε, θα μπει, δηλαδή να έχουμε χρόνο να το κάνουμε. Το δρομολογημένο σε σχέση με το Δημοτικό Συμβούλιο είναι, πρέπει να μπει μέσα στον προγραμματισμό των αποφάσεων που έχουμε και αυτό. Λοιπόν, το ΕΣΥ ως το πρώτο θέμα της μερίσιας διάταξης, αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 8.450 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου Σαρονικού για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου του 2015 και αναμορφώνει τον προϋπολογισμό. Εντάξει, να κάνουμε. Η εισήγηση είναι από το τμήμα λογιστηρίου και προμηθειών. Οι κωδικοί που βλέπετε αφορούν τις διάφορες υπηρεσίες. Δηλαδή δεν αφορά μόνο μία υπηρεσία, αλλά όλες τις υπηρεσίες του Δήμου για τις οποίες παίρνουν εκλογικό επίδομα υπάλληλοι. Το δεύτερο θέμα εγκρίνεται ομόφωνα. Το δεύτερο θέμα είναι αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 54.400 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών της κατανομής ΚΑΠΣΑΤΑ του 2015 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων, αρμοδιότητας Δήμου Σαρονικού και ψήφις των σχετικών πιστώσεων. Η κατανομή εδώ έγινε με απόφαση της Επιτροπής Παιδείας, της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, και το αποφασίζει, εισηγείται η ενιαία σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σαρονικού το 70% του ποσού των 54.318,40 ευρώ ή τι ποσοστό 38.022 ευρώ και 80 λεπτά και η ενιαία σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σαρονικού το 30% του ποσού ή 16.295,52 ευρώ. Η απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα. Τα μέλη της Επιτροπής που το προσυπογράφουν είναι ο κύριος Πέτζος, ο Λυκειάρχης του Πρώτου Λυκείου Καλυβίων, η κυρία Πούλου Ζωή, ο κύριος Παπαγεωργίου Αθανάσιος, η Χατζή Σωτηρία και η Σημεοφορίδου Βίκη. Ορίστε. Επειδή το ποσοστό θα μας εξηγήσει, αν θέλει, και ο Δήμαρχος, γιατί είναι τόσο διαφοροποιημένο. Οι προηγούμενες χρηματοδοτήσεις ήταν 60-40. Και 50-50. Ναι, 60-40 ήταν οι πιο πολλές. Τώρα πάμε σε μία. 60-40 είναι παγιοποιημένο. Τώρα πάμε σε κάτι καινούριο, 70-30, που έρχεται από την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Εγώ ως πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, με αυτό το ζήτημα και με αυτή την απόφαση έχω έντονες επιφυλάξεις. Μετά από συνεννόηση με τον κύριο Δημητρίου και τον κύριο Δήμαρχο, για αυτήν μόνο την κατανομή αποδέχομαι και θα ψηφίσω αυτό το μοίρασμα με την προϋπόθεση και με τη δέσμευση του Δημάρχου ότι στη λήξη της σχολικής χρονιάς αυτό που εντός εισαγωγικών χάνει η ενιαία δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή θα της επιστραφεί με αύξηση της κατανομής στο τέλος της σχολικής χρονιάς, μια και τότε έχει εξετάσεις πανελλήνιες και προαγωγικές. Με αυτήν την επιφύλαξη και με αυτή τη δέσμευση του Δημάρχου συντάσσομαι με την απόφαση την ομόφωνη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Γιατί αυτά τα λεφτά που εντός εισαγωγικών χάνουμε τώρα στο δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή θα μας επιστραφούν με τη λήξη του σχολικού έτους. Με αύξηση του καταμερισμού, δηλαδή της αναλογίας. Με αύξηση αναλογίας. Τώρα είναι 70-30, τότε με εκείνη την επιχορήγηση θα πάει 60-40 υπέρ μας, για να έρθει να αντισταθμίσει. Με αυτό το σκεπτικό μόνο. Υπάρχει απόφαση επιτροπής. Μέχρι τότε υπάρχει απόφαση ομόφωνη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Σας τη διάβασα. Πριν μία μέρα, χτες προχτές πάρθηκε η Δελική, το παρακολουθούσα το θέμα, είναι ομόφωνη. Θα τη βγάλουμε. Μέχρι τότε, γιατί ρώτησε ο κ. Ζεβίλου, που θα τη βγάλουμε αυτό, θα τη βγάλουμε με μεγάλη προσοχή, με μεγάλη επιφύλαξη, δίνοντας σημασία στην κάθε λεπτομέρεια και κάνοντας οικονομία. Εμείς, η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, προς το παρόν δεν αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα στα αιτήματα που τα σχολεία της έχουν υποβάλει. Και γι' αυτό συμπαραστεκόμαστε στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, με βάση και αυτό που ο Δήμαρχος, τουλάχιστον σε μένα, έχει δεσμευτεί. Κάναμε δεύτερο. Θα ρωτήσω κάτι.
τα κριτήρια βάσει των οποίων αποφάσισαν αυτή την κατανομή τα έχουμε, γιατί άκουσα για μια παγιοποίηση. Τι θα πει είναι απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, ναι, στην οποία εγώ δεν είμαι μέλος. Όταν συστημόταν αυτή η επιτροπή, ήθελα, είναι ο κύριος Δημητρίου, είναι ο διευθυντής, ο κύριος Λεμπέσης του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων, είναι ο κύριος Σπέτζος, διευθυντής του πρώτου Λυκείου Καλυβίων, είναι η κυρία Σιμεοφορίδου που είναι μουσικός στο γυμνάσιο Ναβίσου και κάποιοι τους άλλους δεν τους γνωρίζω, δεν τους είναι αυτούς τους 4-5. Ωραία, η Επιτροπή Παιδείας μίλησε με τις σχολικές επιτροπές για να πάρει αυτή την απόφαση, να δει τα προβλήματα και τις ανάγκες. Τα κτίρια της πρωτοβάθμιας, τα κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δήμαρχε όλα αυτά και κλείνω. Είναι παλιά, η αλήθεια είναι αυτή, τα κτίρια είναι παλιά και υπάρχει μεγάλη ανάγκη για επισκευή των κτιρίων. Πολύ μεγαλύτερο σώμα. Και εμείς συμπαραστεκόμαστε και είναι και πολύ περισσότερα τα κτίρια. Αλλά υπάρχει αυτή... απόφαση της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής. Δεν είμαι εγώ στην πρωτοβάθμια, δεν το γνωρίζω. Ποιος είναι, δηλαδή ξέρει κανείς να μας πει ποια είναι η άποψη της πρωτοβάθμιας. Κύριε συνάδελφε, εάν θέλετε να πάρει το λόγο δήμαρχος για να μπορέσουμε να μας εξηγήσει. Αν οι επιτροπές αυτές έχουν συγκληθεί και έχουν αποφασίσει επ' αυτών. Και αν η Επιτροπή Παιδείας τις έλαβε υπόψη τους. Δηλαδή, πώς λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα, προσπαθώ να καταλάβω. Δηλαδή, παγιοποιείται μία κατάσταση και απλά τη συνεχίζουμε. Σας διάβασα τα μέλη που ψηφίσανε. Σύμφωνοι, αλλά αποφασίζει μία Επιτροπή χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις σχολικές επιτροπές που ενδεχομένως θα έχουν. Η Φυσιομοιοφορίδου, η πρόεδρος, ή από τον Κουβαρά, πώς τη λένε την κοπέλα. Δεν είναι και εδώ ο κύριος Δημητρίου να μας πει. Μπας περιπτώσει, εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι καλυμμένη, δεν ξέρω γιατί έγινε αυτή η κατανομή. Ναι, ο Δήμαρχος θα σας εξηγήσει, αλλά δεν αφήνεται. Ορίστε. Μία ερώτηση, ναι. Κυρία Γκίνη. Δεν αφορά τα ποσά, δεν θα τοποθετηθώ σε αυτό. Αφορά στη σημείωση εδώ που λέει απόδοση σε σχολικές επιτροπές από ΚΑΠ για την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων. Μια σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σαρονικού, το ποσό 38.022 ευρώ και 88 λεπτά. Από αυτά τα χρήματα θα δοθούν στις σχολικές επιτροπές. Η ερώτησή μου είναι, αυτά τα χρήματα θα δοθούν στις σχολικές επιτροπές προκειμένου να γίνουν επισκευές στα σχολεία? Ναι. Αυτά είναι τα χρήματα αυτά, για επισκευές και συντηρήσεις. Μου απαντάτε ναι. Εντάξει. Επισκευές και συντηρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι η εξής. Η πραγματικότητα είναι ότι άλλη μια φορά ερχόμαστε στη δυσάρεστη θέση να προσπαθούμε να κάνουμε αλχημίες για να καλύψουμε το κενό του κράτους. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ότι το κράτος τις δύο επιχορηγήσεις για την προηγούμενη σχολική χρονιά, δηλαδή 14-15, μιας και ξεκινάει από το Σεπτέμβριο τη σχολική χρονιά και τελειώνει τον Ιούνιο, δεν έδωσε τις δύο τελευταίες δόσεις. Αυτό έφερε ως αποτέλεσμα το εξής. Με δεδομένου του ότι στην πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή υπάρχουν 20 σχολεία και στη δευτεροβάθμια 8, γιατί αυτή είναι η πραγματική αριθμή, και εδώ μιλάμε για κάλυψη ουσιαστικά επισκευών και συντηρήσεων κτηρίων, δεν μιλάμε για λειτουργικές δαπάνες που διαφοροποιούνται τα δεδομένα. Και έχοντας βέβαια η πρωτοβάθμια τα πρώτα δημοτικά σχολεία, Καλυβίων, Κουβαρά, Ναβίσου, που είναι τα παλιά σχολεία, να το πω έτσι, και τα πιο κοστοβόρα όσον αφορά τις συντηρήσεις τους και τις επισκευές τους, για να μπορέσουν μεθαύριο το πρωί να κάνουν τους αγιασμούς και να λειτουργήσουν άρτια, είχε υψηλό κόστος αυτή τη χρονική στιγμή. Τι κάναμε εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε μεριμνήσει και είχαμε πάρει μία απόφαση να δώσουμε από μία εξτρά επιχορήγηση στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, η οποία αυτή η επιχορήγηση από την Επίτροπο απορρίφθηκε. Οπότε αυτά τα χρήματα που είχαμε ψηφίσει, αν θυμάστε, τις 25 και τις 20.000 ευρώ στην κάθε μία από τις δύο σχολικές επιτροπές, δεν τις δώσαμε. Διότι το ελεγκτικό το απέρριψε. Απερίφθη πριν 20 ημέρες περίπου από το ελεγκτικό. Έχει γίνει με πράξη. Πριν ένα μήνα. Έγινε πράξη. Για διότι υπάρχουν παλαιότερες πράξεις του ελεγκτικού που έχουν απορρίψει τέτοιες περιπτώσεις και έτσι το πάνε ad hoc ότι απορρίπτουμε. Επανυποβάλαμε
τα εντάλματα αυτά στα κεντρικά πλέον του ελεκτικού, το οποίο θα αποφανθεί σε μερικούς μήνες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πρώτον την αδυναμία το κράτος να δώσει τις καταβολές που θα έπρεπε να δώσει, ειδικά στον τομέα της παιδείας, πάντως πιο νευραλγικούς τομείς, στον τομέα της παιδείας και της υγείας, θεωρώ πως δεν έπρεπε να γίνονται εκπτώσεις, όσο δύσκολη και αν είναι η κατάσταση. Και δεν πιστεύω πως κανείς έχει διαφορετική άποψη. Έρχεται από την άλλη το ελεγκτικό, το οποίο γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα πράγματα, δηλαδή δεν μπαίνει καθόλου στη διαδικασία να δει τις πραγματικές ανάγκες και απορρίπτει και τη χρηματοδότηση στην εξτρά που είχε πρόθεση ο Δήμος να δώσει για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Και φτάνουμε στο εξής αποτέλεσμα. Η πρωτοβάθμια με τα 20 σχολεία και ιδιαίτερα στα παλιά δημοτικά, το τονίζω γιατί είναι μεγάλα τα ποσά των επισκευών και των συντηρήσεων. Έτσι, κάθε χρόνο θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα για να μπορέσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες. Ο κ. Χαρίτος είναι ένας διευθυντής σε ένα από αυτά τα σχολεία, ξέρει τι ανάγκες υπάρχουν. Είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Η δευτεροβάθμια αντιθέτως αυτή τη στιγμή είναι σε μια καλή οικονομική κατάσταση. Και είπαμε το εξής μετά από αίτημα του Πρόεδρου της Πρωτοβάθμιας. Σε αυτή την κατανομή, και ομόφωνα αποφασίστηκε βέβαια στην Επιτροπή Παιδείας, να ενισχύσουμε την πρωτοβάθμια που έχει τώρα ανάγκη και αντίστοιχα στις επόμενες κατανομές να αποκαταστήσουμε αυτό το ποσό στη δευτεροβάθμια. Οπότε στο τέλος της χρονιάς δεν θα έχει αλλάξει επί της ουσίας η αναλογία του 60-40 που δίνεται. Αυτή είναι η ουσία. Το πότε αναμένονται με το πότε θα έρθουν, Μανώλη. Έτσι, κάνουν 4 αιτήσιες. 4 κατανομές. Πέρσι ήρθαν οι 2 από τις 4. Τα μισά λεφτά δηλαδή δεν ήρθαν ποτέ. Εξού και η πρωτοβάθμια μπήκε στη διαδικασία να ετοιμάσει τα σχολεία και αυτή τη στιγμή έχει τιμολόγια και αντίστοιχα δεν έχει τους πόρους για να μπορέσει να διεξοπλίσει. Τις καθαρίστριες δεν μπορούσαν να διεξοπλίσει. Αυτές τις καθαρίστριες. Εδώ μιλάμε για τις συντηρήσεις και επισκευές. Είναι άλλο κομμάτι. Αντίστοιχα, η δευτεροβάθμια έρχεται σε δύσκολη κατάσταση όταν όντως δεν έχουν καταβληθεί αυτές οι επιχορηγήσεις, όταν έχουν την πανελλήνιες. Που έχουν τεράστιο όγκο χαρτιού, μελανιού και ούτω καθεξής που εκεί είναι τα κόστη δευτεροβάθμιας. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Υπάρχουν αυτές οι αναγκαιότητες. Αντίστοιχα λοιπόν αυτό το ποσό, αυτό και είπαμε στην Επιτροπή Παιδείας και συμφώνησαν ομόφωνα όλοι, θα αποκατασταθεί ως προς την δευτεροβάθμια σε επόμενη καταβολή. Αν υπάρχει κάποια άλλη απορία. Ναι, ο κ. Τσαλκίδης. Συγγνώμη, δίνω και εγώ το λόγο. Δεν είναι απορία. Δήμαρχε, όλα αυτά που είπες για το πώς αντιμετωπίζονται τα σχολεία και η εκπαίδευση από τις κυβερνήσεις και τώρα και προηγουμένως είναι γνωστά και νομίζω ότι δεν διαφωνείς κανείς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σε αυτό κάποιος να διαφωνήσει. Το θέμα το οποίο μπαίνει και νομίζω ότι ήταν και καθοριστική η πρόταση και τα όσα είπε ο πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, είναι αν αυτά τα λίγα, τα οποία εν πάση περιπτώσει μπορούμε να κατηγορούμε την κυβέρνηση και καλά κάνουμε για αυτό το πράγμα, αν μοιράζονται αναλογικά και δίκαια σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων. Αν κάποιος δει το 70-30, του φαίνεται κάπως, γιατί όντως υπάρχουν περισσότερα δημοτικά πιο παλιά, αλλά και το 70-30 είναι ένα ποσό σημαντικό στα πολύ λίγα που παίρνουμε. Εν πάση περιπτώσει, το ότι ο πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής προσωπικά έρχεται και λέει αυτά που λέει, ότι κι εσείς επιβεβαιώνετε ότι αυτό το πράγμα το οποίο τώρα δείχνει να είναι μια ψαλίδα θα καλυφθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα και ότι τα μέλη της Επιτροπής, μέσα από τις οποίες είναι ένας ηλικιάρχης που είναι στη δευτεροβάθμια και μια καθηγήτρια που είναι στη δευτεροβάθμια, συμφωνούν σε αυτό το πράγμα που ξέρουν τα πράγματα πολύ καλύτερα από εμένα που τα αντιμετωπίζω, με κάνουν προσωπικά να δεχθώ το 70-30 προσδοκώντας αυτό που είπατε, στο επόμενο χρονικό διάστημα θα καλυφθούν αυτό το κενό. Ευχαριστώ. Έχει τρόπους, έχει τρόπους. Να πω ένα λεπτό κάτι που θέλω. Ναι, κυρία Ράπτου. Διαδικαστικό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ καλύφθηκα από αυτά που είπε ο Δήμαρχος. Ωραία, θεωρώ ότι όντως υπάρχουν περισσότερες ανάγκες, άρα πιθανότατα έγινε καλά η κατανομή. Όμως, μία επιτροπή η οποία αποφασίζει και φέρνει κάτι στο Δημοτικό Συμβούλιο, που πρέπει και αυτό να αποφασίσει γι' αυτό, πρέπει να έχει μία εισήγηση. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω ναι ή όχι για ένα πράγμα που δεν γνωρίζω. Άρα λοιπόν η Επιτροπή θα πρέπει να έχει μια εισήγηση που να δικαιολογεί αυτή τη την απόφαση για να μπορούμε κι εμείς. Ο Δήμαρχος μπορεί να ξέρει. Εγώ δεν ξέρω. Άρα για να μπορέσω να αποφασίσω πρέπει οι Επιτροπές αυτές να έρχονται με τεκμηριωμένες εισηγήσεις στο Συμβούλιο. Λοιπόν, η λήψη της απόφασης ήταν χθεσινή. Σήμερα γράφτηκε η απόφαση. Την είχα το μεσημέρι. Λόγω του ότι καίγονται να μπορέσουν να κάνουν να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα. Να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα να λειτουργήσουν. Εξού και δεν την έχει. Δεν μπορούσαν να την γράψουν. Χθες το μεσημέρι, δεν ξέρω τι ώρα ήταν. Μέσα στην απόφαση δίνονται εξηγήσεις. Αλλά γράφτηκε, σας λέω, σήμερα το πρωί ήρθε στα χέρια μου.
Κωνσταντέλη. Ναι, κύριε Κωνσταντέλη. Δύο... αν έρθεις εδώ μέσα και μπορέσεις να τους κανονίσεις. Δύο ερωτήσεις. Μία κοπέλα είναι μία, η οποία χειρίζεται όλη, συγγνώμη, όλη την πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή, η οποία την περίοδο αυτή με τις ενάρξεις των σχολείων είναι πελαγωμένη κυριολεκτικά, γιατί κάνει και μισθοδοσίες, κάνει χίλια δυο πράγματα γραφειοκρατικά και έχει και την υποστήριξη της Επιτροπής Παιδείας. Χθες δεν θυμάμαι τώρα τι ώρα τελειώσατε. Μεσημεριανές ώρες αργά. Μια μισή δύο ξέρω τι ώρα. Αργά ήταν. Και σήμερα σας λέω, έγραψε την απόφαση και την έφερε σήμερα. Ναι, κύριε Κωνσταντέλο. Δύο ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Και σε συνέχεια αυτού που είπε η κυρία Ράπτη, συνεδρίασε η Επιτροπή Παιδείας. Δεν θα ήταν πιο λογικό αυτό το πράγμα να περάσει από τις δύο επιτροπές, την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια, και να ακουστούν από ένα μεγαλύτερο κύκλο συμμετεχόντων οι ανάγκες τώρα σε πρώτο χρόνο, που εγώ δεν ξέρω τι συμβαίνει στο ένα σχολείο ή στο άλλο, αλλά με την παρουσία των ανθρώπων να γίνει μια καλύτερη καταγραφή αυτή τη χρονική στιγμή των σχολείων. Μήπως διαδικαστικά δηλαδή θα έπρεπε να συνεδριάσει η Επιτροπή Παιδείας, αλλά να λάβουν γνώση και οι δύο επιτροπές. Μία παρατήρηση, η ερώτηση έχει να κάνει με αυτό. Και δεύτερο, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι τα χρήματα τα οποία παίρνουμε με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορώ να κάνω μια εκτίμηση να πω τι ποσοστό των πραγματικών αναγκών καλύπτουν, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν καλύπτουν τις ανάγκες στο σύνολο των σχολείων. Ένα σχολείο το βάφεις και το φτιάχνεις, ξέρω εγώ, και μετά από δύο χρόνια ή τρία, θεωρεί, έχει μια εικόνα παλιού σχολείου. Δεν είναι δηλαδή ο αριθμός των σχολείων, τι θα πάρουμε μια μεζούρα να μετρήσουμε τις επιφάνειες, τις παράπλευρες ή τις μονώσεις ή τις αυτές. Νομίζω ότι... θα έπρεπε να... ότι ο Δήμος έτσι κι αλλιώς έχει την έννοια, είχε κάνει μια μελέτη, δεν ξέρω, αυτή η μελέτη με τις 45.000 και με τις... και μετά... Τα 500.000. Η μικρή των 45 ολοκληρώθηκε. Ήταν και τους 45. Μια προηγούμενη που έτρεχε, αυτή τελείωσε, ολοκληρώθηκε. Από την προηγούμενη είναι η διοίκηση. Ναι, ναι. Αυτή έχει λήξει. Η άλλη, η μεγάλη που... Το δικό μας πρωτόκολλο, πότε το έχουμε πάρει, παιδάκι μου. Το δικό μας, εμείς πότε το έχουμε πάρει. Μάλιστα. Αυτή η μελέτη έχει αναφορές σε όλα τα σχολεία, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Καλύπτει, θέλω να πω, επειδή είπα αυτά που είπα πριν. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, ότι μέσα από εκεί από το... μέσα από το αυτό που βάλαμε για τα σχολεία, την προηγούμενη που έγινε η προκήρυξη του διαγωνισμού, αυτό που έγινε, λέγαμε 30 μέτρα μόνος. Που ήταν ένα λάθος δηλαδή, και κοιτάζουμε τώρα να γίνει ένα σχολείο, τις ανάγκες ένα σχολείο. Δηλαδή, μην βάλουμε 30 μέτρα για όλο το Δήμο μόνο εσύ, και πού θα το κάνουν. Πήγαν στο Δημοτικό Σχολείο των Γαλλιδίων, τα 30 μέτρα και ήταν 150. Τα είχαμε δει αυτά. Θυμάσαι που το συζητήσαμε, Ανδρέα, και τα λοιπά. Τώρα γίνεται πιο προσεκτική, όσο μπορούμε πιο προσεκτική, ένα σχολείο για να μπορέσουμε τις ανάγκες που είναι και καυστήρες μέσα. Είναι πολλά πράγματα που δεν λειτουργούσαν και λειτουργούσαν πειραματικά, δηλαδή με μεγάλες προσπάθειες. Τα 542.000, εγώ πιστεύω, είναι ένα μεγάλο ποσό, μεγάλο ποσό, και θα λύσουμε πολλά προβλήματα. Και ναι, στην ουσία αυτά θα λύσουμε τα 70-30 που συζητάμε τώρα, είναι προσχηματικό. Εντάξει, παραμένει για μένα το πρώτο θέμα, η πρώτη παρατήρηση, ότι θα έπρεπε αυτή η καταγραφή αυτή τη στιγμή να είναι πιο, να έχει συζητηθεί πιο δημοκρατικά και πιο, να υπάρχει δυνατότητα να εκφραστούν περισσότερες απόψεις. Και γι' αυτό το λόγο θα πω παρόν. Συμφωνώ. Το έγγραφο της υπηρεσίας το έχετε μπροστά σας. Για κοιτάξτε πότε έχουν εκδοθεί τα έγγραφα αυτά.
Κοιτάξτε, να δείτε. Το ένα είναι 26, 80, σας παρακαλώ λίγο. Γιατί ακούω πράγματα τώρα και δεν υπάρχει χρόνος. Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει την αρχή του καλοκαιριού για να υπάρχει το χρονικό περιθώριο να γίνουν επισκευές στα σχολεία. Όταν 26 Οκτώβου έχει αποφασίσει ο ένας φορέας να μας δώσει χρήματα και ο άλλος 31 Οκτώβου, αντιλαμβάνεστε ότι ο χρόνος που πρέπει να αποφασίσουμε εμείς είναι όχι τελειωμένος, χθες ακριβώς. Βλέπετε τις ημερομηνίες. Ουσιαστικά, Αντρέα. Αντιλαμβάνεστε ότι το έγγραφο δεν το έχουμε παραλάβει εμείς. Ουσιαστικά, ακόμα και αυτή. Δεν θα έπρεπε αυτά για να υπάρξει ένας προγραμματισμός και για μας και να μιλήσουμε και να έχουμε και το χρόνο να κινηθούμε και δημοκρατικά, ας πούμε, και να το μεγαλώσουμε και να δούμε τις ανάγκες του κάθε σχολείου. Θα έπρεπε να υπάρχει χρόνος. Εδώ δεν υπάρχει. Στο στέλνει όταν θα έπρεπε να έχει τελειώσει όλες τις εργασίες. Όταν τελειώνει το καλοκαίρι και μπαίνουν τα παιδιά μέσα. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε ότι οι προθεσμίες είναι πολύ πιεστικές. Συμφωνούμε επίσης όλοι ότι να προσπαθήσουμε την επόμενη φορά, όταν θα έρθει μία απόφαση, να μπορέσει να έχει μία ευρεία αποδοχή και από τις σχολικές επιτροπές. Προσπαθούμε με ψέματα να κάνουμε δουλειές. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Κυρία Πολιά, αυτό το έγγραφο ήρθε στις 26, αλλά δεν ήρθε στις 26. 26 πήραν απόφαση του Υπουργείου. Και 30 ο άλλος. 30 Αυγούστου. Ναι. Αλλά συμφωνείτε ότι την κατάσταση των σχολείων αμέσως μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς στις 15 Ιουνίου τη γνωρίζουμε. Και η όποια, ας πούμε, ιδιαίτερη ανάγκη ή οτιδήποτε είναι να συζητηθεί, μπορεί να έχει συζητηθεί και πιο πριν. Έχουν γίνει και εργασίες πάρα πολλές. Να συμπληρώσω, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Ήδη έχουμε πάρει από όλα τα σχολεία, από τους διευθυντές, όλες τις ελλείψεις που ζητάνε. Τις έχουμε καταγράψει. Δηλαδή έγινε δουλειά για όλα τα σχολεία. Από τον Ήπιο μέχρι το γυμνάσιο, το Λύκειο. Έχει γίνει καταγραφή για όλα για να μπορέσουμε και να κάνουμε και το. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου θέματος προσήλθε ο πρόεδρος του τοπικού των Καλλιδίων, κ. Χωραξής. Λοιπόν, να ψηφίσουμε μειοψηφούντος σίγουρα. Με πλειοψηφία εγκρίνεται. Με το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Διάθεση δημοτικών χώρων στα κόμματα του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική του προβολή εν άψη των βουλευτικών εκλογών της 20 Σεπτεμβρίου του 2015. Κύριε Δήμαρχε, ομοίως με το Γενάρη, τέλος. Κάτι θέλω να πω, κύριε Δήμαρχε. Το είπα. Μία πρόταση άλλη έχω να κάνω. Αγαπητοί συναδελφοί, η εικόνα που δείχνουμε τον τελευταίο καιρό στις εκλογικές αναμετρήσεις, κύριε Πρόεδρε, εκεί. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Δεν είναι. Έρχονται οι δικαστικοί μαζί με τον γραμματέα, τι έχουν μαζί τους, δύο άτομα, και δεν τους προσφέρουμε ούτε ένα ποτήρι νερό. Νομίζω, κάνοντας ένα μικρό υπολογισμό, είναι γύρω στα 38 εκλογικά κέντρα με 40 κάπου και μέσα. Εκλογικά κέντρα, συνολικά στο Δήμο Σαλονικού. 37 μέχρι 40 πόσο είναι. Γιατί κάπου εκεί. Λοιπόν, ένα μπουκαλάκι νερό, το οποίο νομίζω το δεκάδα έχει 2 ευρώ. Και ένα σάντουιτς, έστω μια τυρόπιτα στους ανθρώπους αυτούς, είναι ένα κόστος ασήμαντο νομίζω. Θα μπορούσαμε να δείξουμε μια φιλοξενία ή οι άνθρωποι έρχονται από το πρωί μέχρι την. Ορίστε. Εντάξει, πέρα από το αυτό το έχει γίνει διακομματική. Αυτό το θέμα. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι απάνω. Όμως σωστό είναι. Απάνω σε αυτό, επειδή τους βλέπουμε, ας πούμε, και προσπαθούμε να από μόνοι μας βάλουμε το χέρι στην τσέπη, ας πούμε. Τα κόμματα τι δουλειά έχουν. Τα κόμματα που πήραν 390.000 ευρώ από τη φορολογία τη δική μας ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς σαν οικοδεσπότες εννοώ. Σαν οικοδεσπότες. Το ΠΑΣΟΚ, 300 στο ποτάμι, να βάλουν από 10 ευρώ να πάρουν σάντουιτς. Υποθηκευμένοι είναι, χρωστάνε.
Λοιπόν, ας πάμε. Μιλάμε για ένα πολύ μικρό κόστος. 100-150 ευρώ δεν θα είναι, αν το υπολογίσουμε. Για ποιο πράγμα μιλάμε? Ένα σάντουις και ένα μπουκαλάκι νερό. Εγώ προσωπικά στις εκλογές δημοτικές έδωσα 900 ευρώ για σάντουις και νεράκια. Προσωπικά. Δεν μιλάω για όλη την εφορευτική επιτροπή. Μιλάω για τους δικαστικούς. Στις δημοτικές καλύψαμε. Να βρούμε έναν άλλο τρόπο, ρε παιδιά. Να το βάλουμε στα πανηγύρια. Νομίζω πάντως ότι είναι σωστό αυτό που λέει ο κύριος Κατσούλης. Ας βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε. Η δαπάνη αυτή είναι περίπου τις 3.000 ευρώ ανεκλογική διαδικασία. Επί 3 που έχουμε κάνει το 15, και τα 10.000. Οι δικαστικοί πληρώνονται, οι εφορευτικές επιτροπές είναι το πρόβλημα. Αλλά εντάξει, είναι κοντά οι εφορευτικές, πάνε στο σπίτι και τρώνε. Δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα, Αντρέα. Δεν γίνεται, δεν γίνεται, εντάξει. Είναι των εκπροσώπων των κομμάτων, όλοι οι άλλοι. Οι εφορευτικές επιτροπές. Οι εφορευτικές είναι το θέμα, οι αλλά συνήθως είναι κοντά στο σπίτι. Κάνουν ένα διάλειμμα, τρώνε και γυρίζουν. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Εγκρίνεται λοιπόν ομόφωνα το τρίτο θέμα και συνεχίζουμε με το τέταρτο. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των τελών αποχέτευσης ακαθάριστων υδάτων βάσει του νόμου 1068 του 80. Ο κύριος Δήμαρχος, η Οικονομική Επιτροπή μας έχει κάνει την εισήγηση και η Τεχνική Υπηρεσία έχει μελετήσει και έχει δει το κόστος της κατασκευής. Ο κύριος Δήμαρχος θα το εισηγηθεί. Αφού... Από την Οικονομική Επιτροπή έρχεται η απόφαση, ωστόσο η Τεχνική Υπηρεσία έχει κάνει τη μελέτη. Τη μελέτη, ακριβώς. Και βέβαια, εντάξει, η οικονομική και το κόστος της αποχέτευσης. Όχι της, πώς το λένε, της κατασκευής, αλλά της παροχέτευσης των λιμάτων. Αφού ολοκληρώσαμε τις απαραίτητες συνδέσεις μεταξύ ενός μέρους του δικτύου των Καλυβίων και ενός μέρους του δικτύου του Κουβαρά, του μεγαλύτερου βέβαια μέρους του δικτύου του Κουβαρά, είμαστε πλέον έτοιμοι να ξεκινήσουμε να συνδεόμεθα στον βιολογικό του Μαρκοπούλου, όσον αφορά ενώ την αποχέτευση ακαθάρτων. Είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει μια εντελώς διαφορετική πνοή στον τόπο μας. Είναι ένα έργο το οποίο το είχαμε άμεση ανάγκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και είναι και ένα ελπιδοφόρο μήνυμα σε σχέση με τη λύση γενικότερα του αποχετευτικού του Δήμου μας, το οποίο βέβαια δεν είναι σήμερα η ώρα να το συζητήσουμε, αλλά παραμένει ως το μεγαλύτερο πρόβλημα του Δήμου μας, ιδιαίτερα το κομμάτι αυτό του παραλιακού, στο οποίο ακόμα δεν υπάρχει οριστική λύση αποχέτευσης. Λοιπόν, έχει γίνει μία μελέτη από τις τεχνικές υπηρεσίες. Έχουμε καταλήξει στο ότι το κόστος της σύνδεσης θα είναι 600 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Είναι λίγο πιο κοστοβόρο ουσιαστικά από το τέλος, είναι λίγο πιο κοστοβόρο μάλλον από το κόστος σύνδεσης της ίδρευσης, με τη διαφορά όμως ότι εδώ δεν έχουμε το υδρόμετρο, οπότε ουσιαστικά τα κόστη έρχονται μία ή άλλη. Είναι ίδιο το τέλος λοιπόν και με το τέλος ίδρυψης, τα 600 ευρώ πλέον ΦΠΑ, και αντίστοιχα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε το τέλος καθαριότητας ουσιαστικά να είναι ισόποσο με το 50% του τέλους ίδρευσης. Η πραγματικότητα είναι πως εδώ μιλάμε για αποχέτευση στο βιολογικό του Μαρκοπούλου, όπου το Μαρκοπούλου ακόμα δεν έχει πάρει αυτές τις αποφάσεις, ωστόσο οι εισηγήσεις τους ήταν λίγο ακριβότερες από τις δικές μας. Δηλαδή, ήταν 650 ευρώ πλέον ΦΠΑ το κόστος σύνδεσης και ως χρέωση σαν τέλος αποχέτευσης έχουν προτείνει να χρεώνουν το 70% του νερού που καταναλώνει κάθε οικία. Εμείς, δεδομένου το ότι δεν έχουμε πολυκατοικίες, γιατί το Μαρκόπουλο έχει μια εντελώς διαφορετική δόμηση από ό,τι έχουν τα Καλύβια και ο Κουβαράς. Δεδομένου λοιπόν το ότι δεν έχουμε πολυκατοικίες, αλλά έχουμε μονοκατοικίες και έχουμε και κήπους, και τουλάχιστον εμείς ως φιλοσοφία έχουμε να διατηρηθούν αυτοί οι κήποι και ή δυνατόν να πρασινίσουν όσο περισσότερο γίνεται, διότι βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων των περιοχών μας, μειώνουμε αυτό το τέλος στο 50%. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας το δείξει σε σχέση με τα έσοδα και τις δαπάνες, γιατί ακόμα δεν έχει λειτουργήσει ο βιολογικός σε ολοκληρωμένη φάση για να δούμε ποια είναι τα κόστη και ποια είναι τα έσοδα από αυτή τη διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να μας ξαναπασχολήσει, όχι άμεσα,
αργότερα, τουλάχιστον σε μια διετία που θα έχουμε πλέον έναν ικανό αριθμό συνδέσεων στον βιολογικό, και ο βιολογικός θα λειτουργεί πλέον σε πλήρη εξέλιξη, την πλήρη εξέλιξή του, για να δούμε τι κόστη επιφέρει. Παρά τα αυτά, ξεκινάμε με όσο το δυνατόν χαμηλότερα κοστολόγια, να το πούμε έτσι, και ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις δαπάνες αυτές. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι των καλυβίων, εδώ το δίκτυο το οποίο έχει κατασκευαστεί αποτελείται από 4 κομμάτια. Ένα κομμάτι είναι αυτό το οποίο ξεκινάει από τον κεντρικό που ανεβαίνουμε προς την πλατεία και δυτικά μέχρι τον περιφερειακό, και είναι το κομμάτι το οποίο είναι ήδη συνδεμένο και από αυτό θα ξεκινήσουμε τις πρώτες παροχές. Υπάρχει άλλο ένα κομμάτι αριστερά από αυτό το σημείο στο οποίο μίλησα, που φτάνει ως το περιφερειακό. Ένα κομμάτι από περίπου λίγο πριν το λύκειο των Καλυβίων στον περιφερειακό και επάνω και δεξιά σε νοητή ευθεία, όπως είναι ο κεντρικός που ανεβαίνει στην εκκλησία, και άλλο ένα κομμάτι πάνω από αυτό το πρώτο κομμάτι που θα ξεκινήσει να συνδέεται. Αυτά τα κομμάτια μεταξύ τους, γιατί ήταν διάφορες φάσεις των δικτύων, δεν είναι συνδεδεμένα. Εξού και έχουμε διεκδικήσει και ελήφθηκε απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου πριν περίπου ένα μήνα, περίπου, και παραπάνω, να υπάρξει μια χρηματοδότηση 250.000 ευρώ για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τις ενδιάμεσες συνδέσεις για να λειτουργήσουν πλέον όλα τα δίκτυα. Οπότε ξεκινάμε με το κομμάτι αυτό το οποίο προανέφερα, που είναι και έτοιμο, και αναμένουμε τη χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να συνδέσουμε και τα υπόλοιπα, με προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής ακριβώς, να συνδέσουμε και τα υπόλοιπα κομμάτια να ολοκληρωθεί το ήδη κατασκευασμένο δίκτυο των Καλυβίων και αντίστοιχα να ολοκληρωθεί και η σύνδεση σε όλο το δίκτυο του Κουβαρά. Επίσης, αφού ξεκινήσουμε να αποχετεύουμε την πρώτη αποχέτευση, να το πω έτσι, την πρώτη σύνδεση αποχέτευση να κάνουμε, θα μπορέσουμε να αντλήσουμε από το ΕΣΠΑ την χρηματοδότηση της τέταρτης φάσης και ολοκλήρωση ουσιαστικά του δικτύου των Καλυβίων και του δικτύου του Κουβαρά που εκκρεμεί. Υπάρχει ακόμα μια φάση η οποία κοστολογείται 4.800.000 ευρώ περίπου για την ολοκλήρωση πλέον στο 100% των δικτύων, κυρίως οικισμού Καλυβίων, κυρίως οικισμού Κουβαρά. Δεν είναι ολοκληρωμένα στο 100% τα δίκτυα. Είναι το επάνω κομμάτι, το καινούριο των Καλυβίων και κάποια ενδιάμεσα σημεία τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί, και αντίστοιχα ένα κομμάτι του Κουβαρά. Αυτή είναι η τέταρτη φάση, τελευταία φάση, την οποία όμως δεν τη χρηματοδοτούν αν δεν έχει ξεκινήσει ήδη να δείξει ότι είναι λειτουργικό το υπόλοιπο έργο. Οπότε με τις πρώτες ιδέες που θα ξεκινήσουμε εδώ, ξεκολλάμε και αυτή τη χρηματοδότηση για να ολοκληρώσουμε το δίκτυο. Δηλαδή, όσοι συνδεθούν, θα λειτουργεί η αποχέτευση για αυτή. Κανονικά. Από την πρώτη μέρα σύνδεσης θα λειτουργεί η αποχέτευση. Ήδη λειτουργεί σε δοκιμαστικό στάδιο αυτή τη στιγμή και δέχεται κανονικά λύματα. Στο Μαρκόπουλο δεν έχουν ξεκινήσει, έχουν κάνει κάποιες συνδέσεις, χωρίς όμως να ορίσουν από πριν το τέλος. Εγώ να πω την αλήθεια, δεν ήθελα να ξεκινήσω με αυτόν τον τρόπο. Γιατί? Γιατί δεν πρέπει να μην έχει ξεκάθαρο στο συμπολίτη σου ποιο θα είναι αυτό το τέλος τελικώς. Επίσης, προτείναμε στην Οικονομική Επιτροπή αυτό το τέλος των 600 ευρώ πλέον ΦΠΑ να δοθεί ισόποσα σε 6 τετράμινα, σε 2 χρόνια δηλαδή να αποπληρωθεί. Έτσι ώστε να μην επιβαρύνει και να μην φανεί και επί της ουσίας σε εκείνους που θα συνδεθούν. Γιατί? Δηλαδή να γιατί συνδεθεί ο άλλος. Είναι και ένα κίνητρο. Γιατί? Γιατί σκεφτείτε ότι ο κάθε ιδιοκτήτης έχει άλλη μια αποστολή, η οποία είναι και κοστοβόρα. Τι? Να φέρει δηλαδή ουσιαστικά από το δίκτυο αποχέτευσης αυτή τη στιγμή έναν αγωγό μέχρι το φορεάτιο, μέχρι το πεζοδρόμιο. Αυτό είναι δικό του κόστος που είναι μέσα στην οικία του. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή θα υποφορτιστεί με αυτό το κόστος και πόσο μάλλον σε αυτές τις εποχές. Αν πάμε εμείς και του πούμε ότι δώσε μας και εμάς όλο το τέλος σύνδεσης μπροστά, ενδεχομένως αύριο το πρωί να μην έχουμε ούτε μία αίτηση. Οπότε το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο δελεαστικό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην εφαρμογή πλέον αυτού του έργου. Υπάρχουν συνδέσεις που δεν έχουν. Υπάρχουν βόθροι που δεν είναι. Στεγανή, είναι απορροφητική. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν άνοιξε ο κεντρικός δρόμος Ισουνίου, μύριζε τόσο πολύ άσχημα από τα στραγγίσματα που περνάνε προς τα κάτω. Ορίστε. Πιστεύω ότι θα περάσουν. Δεν μπορεί και να. Οι καινούργιες κατασκευές στη Νέα Ένταξη έχουν στεγανούς βόθρους. Αλλά το παλιό χωριό. Ναι, ο κύριος Γκίνης. Για ερώτηση. Να πάρει λίγο το λόγο θέλει. Κύριε Γκίνη, έχετε το λόγο. Να υπερχωματίσω για το θέμα αυτό και να πω ότι όσα χρόνια ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση, το θέμα αυτό της
αποχέτευση των ακαθάρτων είναι ένα θέμα που μας απασχολούσε πάντα και θα μας απασχολεί εδώ στο Δήμο για πολλά χρόνια ακόμα. Αρκεί να θυμίσω ότι το έργο αυτό το συγκεκριμένο, το διαδημοτικό των ακαθάρτων που θα συλλειτουργεί το Δήμο του Μαρκοπούλου, τον πρώην Δήμο Καλυβίων και την πρώην κοινότητα Κουβαρά, έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός και η υλοποίησή του από το 1992. Ήδη έχουν περάσει 23 ολόκληρα χρόνια και ευελπιστούμε στο τέλος λοιπόν του 23ου έτους λοιπόν, να έχουμε τις πρώτες συνδέσεις. Με μεγάλη ανακούφιση και χαρά θα υποδεχτούμε τέλος πάντων αυτό το έργο υποδομής. Θα χαρώ προσωπικά πάρα πολύ, πολύ για το ότι θα λειτουργήσει, αν και έχω πάρει μια πρώτη γεύση στην επαγγελματική μου στέγη στο Μαρκόπουλο, στην οποία έχω συνδέσει την αποχέτευσή μου των ακαθάρτων από επέρσι τον Απρίλη. Είπε ο Δήμαρχος ότι ήδη λειτουργεί το ΚΕΛ του Μαρκοπούλου και αυτή την περίοδο είμαστε έτοιμοι να συνδέσουμε κι εμείς. Θέλω να πω δύο χαρακτηριστικά για την κοινότητα του Κουβαρά. Η κοινότητα του Κουβαρά έχει ολοκληρώσει σχεδόν στο 90% το έργο του ιστορικού δικτύου και το υπόλοιπο 10% απλά σε αυτή την περίοδο δεν μπορεί να εκτελεστεί. Υπάρχουν κάποιες μελέτες για επέκταση του δικτύου του εσωτερικού, απλά επειδή υπάρχουν κάποιες ανυπέρβλητες εκεί τεχνικές δυσκολίες, δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να κατασκευαστεί. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι καλό είναι να απαλύνουμε λίγο το οικονομικό κόστος, ούτως ώστε να έρθουν πρόθυμα οι δημότες να συνδεθούν στο δίκτυο, για δύο λόγους. Πρώτα, θα απαλλαγεί το περιβάλλον από τη μόλυνση στον υδροφόρο ορίζοντα και κατά δεύτερο θα μας δημιουργήσει έσοδα στο σύνολο της λειτουργίας για περαιτέρω έργα, αλλά και το ότι αυτό το έργο όταν θα λειτουργεί κανονικά, γιατί τώρα λειτουργεί σε μια πιλωτική φάση, θα πρέπει να έχει μια ανταποδοτικότητα. Δηλαδή τα χρήματα που θα εισπράττουμε από το τέλος σύνδεσης και από την λειτουργία του, από τους δημότες, θα πρέπει να ισοσκελίζεται με το κόστος λειτουργίας του εργοστασίου. Γιατί στην παρούσα φάση δεν πληρώνουμε κάτι. Τα δύο χρόνια λοιπόν που το λειτουργεί ο εργολάβος είναι προγραμματική του δέσμευση για να το λειτουργήσει ο ίδιος. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να το λειτουργήσουμε διαδημοτικά. Δήμαρχε, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Να πεις μέσα στο ανέκδοτο ότι λύγει στο τέλος του 15 ιδιαίτερα. Μπράβο. Και επίσης να θυμίσω ότι έχει δοθεί έγκριση από την κυβέρνηση να υπάρχει δυνατότητα τα δίκτυα αυτά να εκχωρηθούν στην ΕΙΔΑΠ. Εάν δηλαδή οι Δήμοι Σαρονικού και Μαρκοπούλου είμαστε τώρα, αν δεν μπορούμε να έχουμε μια βιωσιμότητα στη λειτουργία αυτού του έργου, μοιραία θα εκχωρηθεί το δικαίωμα της λειτουργίας και συντήρησης στην ΕΙΔΑΠ. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει έγκαιρα τουλάχιστον, γι' αυτό μίλησα για ανταποδοτικότητα. Ξεκινάμε ναι μεν χαμηλά, γιατί πρέπει να βοηθήσουμε τους δημότες να συνδεθούν, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα πρέπει να εκχωρήσουμε αυτό το έργο υποδομής έτσι, σε μια ανώνυμη εταιρεία η οποία θα έχει ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτό. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ο κύριος Γκίνης τελείωσε. Κάποιος άλλος είχε ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Ζεβίλογλου. Ναι, εγώ θέλω να κάνω έτσι ερωτήσεις. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είχαμε κάνει μία εργολαβία, αν θυμάμαι καλά, από πέρσι, από το 2014 αν θυμάμαι, σχετικά για τον έλεγχο του δικτύου. Ναι. Ολοκληρώθηκε. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, είχαμε... είχε προβλήματα, είχε διαρροές, δηλαδή... Τρέχανε νερά και είχαν μπυρίζες. Ναι, αυτό λέω. Αυτό έχουν επισκευαστεί, δηλαδή υπάρχει, το δίκτυο είναι έτοιμο να δεχτεί. Έγινε η σύνδεση κάτω. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, είχα μείνει εγώ στην εργολαβία και στον έλεγχο που είχε κάνει τότε ο εργολάβος. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Πάει. Θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Το κόστος της συμμετοχής μας
στο τι μορφής είναι, δηλαδή τι έχουμε κάποιο σύνδεσμο με το Μαρκόπουλο, πληρώνουμε στο Μαρκόπουλο, πώς, τι θα πληρώνουμε εμείς εκεί, δεν το γνωρίζω, δηλαδή δεν το θυμάμαι. Ναι, εντάξει, θα μου τα πείτε όλα, κύριε Δήμαρχε, άμα θέλετε. Λοιπόν, δηλαδή εμείς τι ακριβώς θα πληρώσουμε και τι θα κερδίζει. Δηλαδή, αν έχει γίνει καμιά οικονομοτεχνική μελέτη, βέβαια μου λέτε τώρα ότι δεν γνωρίζετε το κόστος της δικιάς μας συμμετοχής εκεί σε αυτό το έργο και της λειτουργίας. Προφανώς, εντάξει. Λέω, αν υπάρχει καμία έτσι προσέγγιση εκτίμηση στο θέμα, υπάρχει. Εκτίμηση, πάση περιπτώσει. Και θα βάλω ένα άλλο θέμα που δεν ξέρω, εμείς το είχαμε συζητήσει και σαν παράταξη. Σχετικά, εφόσον τώρα έτσι πλατείνεται λιγάκι το θέμα της ίδρευσης και της ίδρευσης, γιατί κάνουμε δίκτυα, κάναμε και καινούργια δίκτυα κτλ. Και της αποχέτευσης, μήπως είναι ώρα πλέον στο Δήμο να βάλουμε το θέμα ενός οργανισμού ίδρυψης αποχέτευσης, εταιρείας, να το πω εταιρείας, ή οργανισμού. Όχι, νομίζω και στο Δήμο. Πολλοί Δήμοι έχουν και διαχειρίζονται και την ίδρυψη και την αποχέτευση. Δεν έχουμε δικαίωμα να φτιάξουμε άλλη. Όχι, λέω. Από τον Καλλικράτη δεν έχουμε δικαίωμα να φτιάξουμε κάτι άλλο, ή θα πρέπει να καταργήσουμε κάτι από αυτά που έχουμε. Μια αναπτυξιακή και κατασκευαστική. Ναι, γι' αυτό είπα οργανισμό. Γι' αυτό είπα οργανισμό. Δεν έχει σημασία το ίδιο πράγμα. Πρόσωπα. Δεν έχουμε δικαίωμα να φτιάξουμε άλλο, δυστυχώς. Αυτό το διατήρησαν όσοι είχαν φτιάξει ήδη διατήλα από πριν. Α, λέτε λοιπόν ότι πριν από τον Καλλικράτη, αν είχαμε κάνει κάποια τέτοια, θα μπορούσε. Γιατί θα είναι πιο ευέλικτη, εννοώ. Και στα η κοινοφελής που με απόσχηση κλάδου δημιουργήθηκε θα μπορούσε να ήταν εδώ. Μήπως, λέω, μήπως η μονομετοχική μπορεί να πάρει το... Μονομετοχική δεν νομίζω. Δεν ξαναφτιάχνεις. Λοιπόν, αυτά ήθελα να ρωτήσω. Άρα, ο έλεγχος μου είπατε το κόστος, αν θέλετε να μου πείτε κάτι σε αυτό. Ναι. Ακόμα ουσιαστικά δεν υπάρχει οριστικό κόστος, γιατί δεν έχουμε και οριστικό κόστος λειτουργίας του βιολογικού, μιας και προς το παρόν το λειτουργεί η εταιρεία, όπου αντιλαμβάνεστε ότι τα κοστολόγια της είναι πολύ χαμηλότερα. Η εταιρεία που το κατασκεύασε εννοώ. Γιατί λειτουργεί πιλωτικά με μικρές ποσότητες, οπότε δεν λειτουργεί και σε πλήρη ανάπτυξη. Ωστόσο, έχουμε μια εκτίμηση κόστους και σύμφωνα με αυτή την εκτίμηση κόστους για το 2016, που θα το αντιμετωπίσουμε σε πρώτη φάση, θα πρέπει να πληρώσουμε περίπου τις 80.000 ευρώ. Από τις ενδείξεις, έτσι, χωρίς αυτό το πόσο να είναι οριστικοποιημένο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι δεδομένο ότι τουλάχιστον για τον πρώτο και για το δεύτερο χρόνο αυτό το πράγμα θα το χρηματοδοτήσουμε ως Δήμος. Δεν πρόκειται να έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε κάνει τόσες συνδέσεις να παίρνουμε τέτοια έσοδα. Είναι δεδομένο. 2.000 είναι ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνδέσεων. Ανεξάρτητα από το αν εμείς στέλνουμε 1.000.000 λίτρα, λέω ένα παράδειγμα τώρα υποτιθέμενο, είτε 1 λίτρο. Είναι το κόστος λειτουργίας και αφορά το ποσοστό το οποίο συμπληρώνουν το σύνολο των παραγών που θα αποχετεύσουμε στο συγκεκριμένο βιολογικό. Με αυτόν τον υπολογισμό θα πληρώνουμε αναλογικά εμείς με τον Μαρκόπουλο. Βέβαια, αυτός ο υπολογισμός ενδεχομένως και να μας ευνοεί σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο υπολογισμό, γιατί σκεφτείτε ότι αυτό το έργο εξυπηρετεί 70-30. 70 αυτούς. 70 αυτούς, 30 εμάς. Οπότε το 30% είναι αυτά τα 80 περίπου χιλιάδες ευρώ που θα προκύψουν. 70-30 ο αριθμός των μελλοντικών παροχών. Ο αριθμός των μελλοντικών παροχών. Ακριβώς. Άρα δηλαδή υπάρχει κάποια σύμβαση μεταξύ, δηλαδή υπάρχει σταμάτη, υπάρχει κάποιο σύμφωνο μεταξύ Καλυβίων, να το πω, Κουβαρά και Μαρκοπούλου. Υπάρχει κάποια τέτοια σχέση. Το λέω σε εσένα δηλαδή, γιατί ήσουν ένα. Ναι. Ναι. Σχεδιαστεί μέχρι τα όρια εδώ των Καλυβίων. Κουβαρά και Μαρκοπούλου. Δεν επιδέχεται από αλλούχων αναλύματα. Όχι μόνο, και δεν ξέρουμε αν θα καλύψει το σύνολο. Αλλά ο κάθε. Και έχει μια δυνατότητα. Ναι, έχει το συγκεκριμένο ΚΕΛ μία δυνατότητα παραγωγής. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να διηλύσει, εν πάση περιπτώσει, να επεξεργαστεί λίμματα πάνω από 40.000 κάτοικους, νομίζω, Δήμαρχα. Ναι. Το έχεις ακούσει και εσύ πρόσφατα. Λοιπόν, άρα, δημότες, έτσι. Άρα αναλογούν, δεν ξέρω πόσες κατοικίες μπορεί να είναι αυτό. Σε πλήρη ανάπτυξη όμως θα αργήσει προφανώς να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο, αλλά μέχρι τότε θα έχει ένα κόστος λειτουργίας, δηλαδή και δύο
πες το Βόθρος να παίρνει στο Μαρκόπουλο, πρέπει να έχει κάποιο προσωπικό, πρέπει να λειτουργούν τα μηχανήματα. Αυτό θα αναλογεί, εφόσον φύγει ο εργολάβος, θα αναλάβουμε τη λειτουργία ο Δήμος του Μαρκοπούλου και ο Δήμος του Σαρονικού. Λοιπόν, η μοιραία θα επιβαρυνθεί κάποιο κόστος. Άχι, όπως είπε ο Δήμαρχος, υπάρχει μια εκτίμηση ότι θα είναι 80.000 για τον πρώτο χρόνο. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι καλό είναι να δώσουμε ένα κίνητρο στους δημότες να μπουν στις συνδέσεις αυτές, να αρχίζουν να πληρώνουν το τέλος της σύνδεσης, να πληρώνουν την κατανάλωση, υποτίθεται, αυτή που είναι την ανάλογη της σύνδρευσης, το τέλος δηλαδή, που θα ρίχνουν τα λίμματά τους, για να έχουμε κι εμείς ένα έσοδο, ώστε να μην είναι ζημιογόνος η λειτουργία του ΚΕΛ του Μαρκοπούλου για το Δήμο Σαρονικού. Νομίζω το ανέπτυξε καλά και ο Δήμαρχος. Τουλάχιστον να είναι δυνατόν λιγότερο τα πρώτα χρόνια. Γι' αυτό είπα και το τέλος σύνδεσης, όπως είπαμε στην Οικονομική Δήμαρχε. Καλό να είναι έτσι λίγο σε περισσότερες δόσεις, δηλαδή, ώστε να διευκολύνει το Δημότης να πληρώσει αυτό τα 700 τόσα ευρώ που αναλογεί για να συνδεθεί, γιατί όπως είπατε και πριν, έχει και το άλλο κόστος της μεταφοράς από το σημείο που έχει τα λίμματά του, να τα βγάλει μέχρι την μάντρα του, μέχρι το σημείο που θα συνδεθεί. Εκεί που φοβάμαι λίγο είναι ότι αυτά τα χρήματα που μας δίνει η περιφέρεια, τα 250 χιλιάρικα, φοβάμαι ότι δεν θα φτάσουν, Δήμαρχε, παρότι υπάρχει μελέτη που ορίζει για τις διακλαδώσεις. Για τις διακλαδώσεις που έχουμε τα 250 χιλιάρικα από την περιφέρεια, το οποίο το βαφτίσαμε, κυρία Πρόεδρε, και αλλιώς, και αλλιώτικα, προκειμένου να τα απορροφήσουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι θα χρειαστεί και στη συνέχεια κι άλλο ποσό να δαπανηθεί. Γιατί, ναι, εγώ είχα και την εμπειρία το 8 και το 9 σε τμήματα του Κουβαρά, που προφανώς θα είναι και στα καλύβια. Όσο είναι κενό ο σωλήνας, το δίκτυο, ας πούμε, και δεν λειτουργεί, δημιουργούνται προβλήματα. Δηλαδή μπαίνουν ρίζες μέσα, γιατί περνάει όμβριο νερό, ας πούμε, νερό της βροχής, και εκεί πάνε και μπαίνουν ρίζες, ας πούμε, από δέντρα, από διάφορα φυτά, εν πάση περιπτώσει, και υπάρχει δυσκολία, έτσι, στο μόνο σωλήνες, ας πούμε, και θα θέλει, πολύ φοβάμαι, και άλλο καθαρισμό. Δηλαδή, τώρα που θα πάμε να το λειτουργήσουμε, πολύ πιθανό να μην έχουν όδευση, ας πούμε, τα λίμματα και να χρειαστεί άλλη δαπάνη, ας πούμε, να γίνει ξανά καθαρισμός. Ας ελπίσουμε πάντως ότι το 2015 θα έχουμε τουλάχιστον τη λειτουργία και στην περιοχή των Καλυβίων, αλλά και του Κουβαρά, τη λειτουργία του δικτύου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσαλικίδης. Ναι, ήθελα να ρωτήσω, να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν μπορεί να μου απαντήσει ο κύριος Μπουκουβάλας, σαν αντιδήμαρχος. Ακούει, δεν ακούει. Κάποιες ερωτήσεις θέλω να κάνω. Είπατε ότι υπάρχει μία μελέτη η οποία έχει συνταχθεί από το Δήμο και καθορίζει το κόστος της σύνδεσης. Ισχύει αυτό? Αυτό δεν είπε ο Δήμαρχος, αν κατάλαβα καλά? Ναι. Αυτή η μελέτη υπάρχει εδώ, μπορούμε να τη δούμε? Ναι. Γιατί είναι βασικό κομμάτι, δηλαδή το ποσό το οποίο ζητάμε... Μέρος της μελέτης είναι μέσα στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ναι. Επειδή μίλησα και με τους μηχανικούς, καταρχήν το κόστος, είπαμε, είναι συνάρτηση του Μαρκόπουλου. Το Μαρκόπουλο είναι κατά 50%, κατά 50 ευρώ ακριβότερο. Εγώ μίλησα με τους μηχανικούς, τον κύριο Καραγιώργο δηλαδή και τον κύριο Καρελιώτη που έκαναν την μελέτη. Μου είπαν ότι είναι συνταγμένοι με ένα όφελος στο Δήμο της τάξης των 20 ευρώ. Δηλαδή είναι πολύ μικρό το ποσό που μπορεί να υπάρχει και αστοχία, έτσι. Εδώ έτσι όπως αναφέρει 553 έως 20% και ΦΠΑ, 607. Σας λέω ότι είναι συνταγμένο ίσα-ίσα. Ναι, βγαίνει με την έκπτωση που δίνει ο εργολάβος, έτσι, γιατί βλέπετε ότι έχει και την έκπτωση. Με την έκπτωση, τόσο δίνει. 553, ναι, συν ΦΠΑ είναι 738. Τόσο δίνει. Συγγνώμη, να συνεχίσω λίγο. Ναι. Άρα εμείς έχουμε μία μελέτη η οποία έχει το συνολικό κόστος των συνδέσεων. Πόσο κοστίζει το φρεάτιο και πόσο και ύστερα αυτή τη μελέτη την υλοποιεί ο Δήμος
με τη χρηματοδότηση ενός εκάστου από τους ανθρώπους που θα συνδεθούν. Έτσι. Ωραία. Γιατί ερώτηση. Η περιφέρεια δεν θα μας χρηματοδοτήσει την κάθε παροχή, τη θεωρεί ανταποδοτική. Θα μας βάλει όμως τις σωλήνες της σύνδεσης στις εσωτερικές, ναι. Αυτές που η ξεκινάνε ερώτηση, από τον λοιπόν, αγωγό και φτάνουν στο φρεάτιο της επίσκεψης. Η ερώτηση που κάνω. Διακλαδώσεις. Αυτό. Ναι. Το μεγάλο κόστος είναι αυτό, γιατί πρέπει να κοπεί και σε μεγάλο βάθος. Θα κάνω την ερώτηση που θέλω. Ναι. Γιατί λοιπόν, ενώ είμαστε σε μια διαδικασία με την περιφέρεια να χρηματοδοτήσει αυτό το τμήμα το οποίο περιγράφεται, δεν εντάσσουμε με κάποιο τρόπο και το κόστος των συνδέσεων. Δεν μας το συνδέουνε. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω εγώ, κυρία Πρόεδρε. Στο περιφερειακό συμβούλιο πήγα εγώ. Γι' αυτό το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Τελευταία στιγμή ο εισηγητής παραλίγο να το πάρει πίσω. Ενώ ήταν επισμένοι, θεωρούν ότι ό,τι έχει ανταπόδοση δεν πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Και έτσι πίστηκαν ότι είναι οι διακλαδώσεις, είναι και οι συνδέσεις, γιατί τα δίκτυα, αυτά που σας είπε ο Δήμαρχος στην αρχή, είναι τέσσερα κομμάτια σύνδετα μεταξύ τους. Ωραία. Το κομμάτι δεν το ανατολικό, επειδή ξεκινάει από αρκετά ψηλά και έχει έναν αγωγό που φτάνει, έχει με το μεγαλύτερο κόστος για να φτάσει να συνδεθεί. Εντάξει, το άκουσα. Απλώς θέλω να συνεχίσω. Μένοντας λίγο σε αυτό που είπε ο κύριος Γκίνης, νομίζω το μυστικό και το αυτό για να κάνουμε το βήμα είναι να συνδεθεί ο κόσμος. Αν εμείς ας πούμε ότι συνδεόμαστε και συνδεόμαστε μετά αυτό και ο κόσμος δεν έρθει να πληρώσει για να συνδεθεί, δεν θα έχουμε κάνει τίποτα. Θα συνεχίζεται μια κατάσταση, θα υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο θα αραχνιάζει και θα έχει πρόβλημα και δεν θα έχουμε γλιτώσει γι' αυτό. Τονίζοντας ξανά αυτό που είπε ο κύριος Γκίνης, πρέπει να κάνουμε τη διαδικασία ελκυστική. Θεωρώ τα 738 ευρώ που έχει το κόστος σύνδεσης, ότι είναι πολλά αυτή την εποχή για ένα νοικοκυριό να έρθει να μπει... Σε 6 τετραμηνίες ζω, σε 2 χρόνια δηλαδή. Δήμαρχε, καταρχήν αυτό για να το περάσουμε, θα πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός αποχέτευσης. Ο οποίος λέει μέσα, ότι τα τέλη πληρώνονται φάπαξ. Εντάξει, το λέω... Σήμερα το ορίζουμε στο τέλος. Το ορίζουμε σήμερα. Ο κανονισμός που έχει ψηφιστεί... Το είχαμε... Εσύ δεν το έχεις ψηφίσει τον κανονισμό αποχέτευσης. Εσύ δεν τον έχεις ψηφίσει. Εδώ είναι. Θα τροποποιήσουμε. Το λέω για να βοηθήσω. Για να μην έχουμε πρόβλημα με τον κανονισμό αποχέτευσης που ισχύει, πρέπει να αλλάχθει στο σημείο αυτό ο κανονισμός, γιατί απαιτεί εφάπαξ καταβολή. Το θέμα για μένα όμως δεν είναι αυτό. Κάναμε μία μελέτη και είπαμε ότι θα φτάσουμε στα 738 σε αυτές τις δόσεις. Ωραία. Εγώ λέω να εξαντλήσουμε την περιφέρεια, μου απαντάτε ότι το έχετε κάνει και δεν γίνεται. Το 50%, το ποσοστό του 50% πώς προκύπτει? Γιατί αν πάμε στη διαδικασία ότι είναι ανταποδοτικό, θα πρέπει η απόφαση αυτή να τεκμηρώνεται κάποτε. Έχεις ένα κόστος και ότι εγώ για να το καλύψω αυτό το κόστος βάζω αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα έχω τη μελέτη για το θέμα της κατασκευής. Του 50% πώς τεκμηρώνεται? Αυτό, ναι, κάτσε να ολοκληρώσω. Εντάξει, αυτό τώρα είναι πολύ γενικό. Είναι πολύ γενικό. Να σου πω, για μισό λεπτό, ο κύριος Αθανασόπουλος. Εγώ θα ήθελα να φέρω ένα παράδειγμα, επειδή έζησα σύνδεση αποχαιρετητικού στην πατρίδα μου, την ιδιαίτερα τη Ζάκυνθο. Τότε είχαν βάλει 2 όρους. Ο ένας όρος ήταν ότι είμαστε υποχρεωμένοι μέσα σε ένα εξάμηνο να έχουμε κάνει τις συνδέσεις. Ένα αυτό. Αλλά κάνανε και μία άλλη παράγωση, ότι όσοι κατεβάλαν το ποσό το οποίο είχε βγει να πληρώσει ο καθένας μας, είχε 30% έκπτωση. Δηλαδή, αν ήταν 700, είχες 30% εφόσον το πλήρωνες τα χρήματα εφάπαξ. Και η τιμή μετά που πήρες, το ξεχωριστό, εσύ δεν έγινε ξεχωριστά όπως ακριβώς και εδώ, υποχρεωτικά είναι στάνταρ αυτό το πράγμα, μας έβγαζε πολύ πιο πολλά που τα είχαμε υπολογίσει, γιατί έπαιρνε τα τετραγωνικά του κάθε σπιτιού. Απλώς το λέω διευκρινιστικά, επειδή τα άζησα αυτή τη στιγμή. Να τελειώσω με αυτό που ήθελα να πω. Σε ό,τι αφορά το θέμα του 50% και της ΕΙΔΑΠ, όντως ο Σταμάτης έχει δίκιο, γιατί υπάρχουν μελέτες σε παγκόσμιο επίπεδο πώς υπολογίζεται τα τέλη και εκεί πέρα τι κάνουν. Καταναλώνουν ακριβώς. Έχουν γίνει μελέτες και έχουν εντοπίσει ένα ποσό, 60, 70 ή οτιδήποτε
το οποίο από τη στιγμή που καταναλώνεται, που βγαίνει από τη βρύση δηλαδή, επιστρέφει στους βόθρους. Άρα το 50% σε ό,τι το βλέπω είναι ένα πραγματικά ποσό που μπορεί να μην στηρίζει σε μια μελέτη, αλλά είναι λογικό. Επιδοτούμενο ποσοστό είναι, δεν προκύπτει. Ναι, είναι κάτι, είναι κάτι το οποίο εμένα δεν με ενοχλεί και δεν, και δεν μου χτυπάει ότι είναι κάτι εξωπραγματικό. Το θέμα όμως της σύνδεσης, εκεί που προβληματίζομαι και θεωρώ ότι πρέπει να το δούμε, είναι τα 700, σας τα ξαναλέω, 38 που θα πάνε σε ένα νοικοκυριό και θα πούνε χρεώσου, ακόμα και αν είναι σε δόσεις, όλοι με δόσεις ζούμε, είναι πάρα πολύ ακριβά για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Επίσης, κάτι το οποίο δεν έχει εισήγηση, Δήμαρχε, και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε, είναι ότι δεν υπάρχει ένα κοινωνικό τιμολόγιο. Δηλαδή, αντίστοιχα με το τιμολόγιο που υπάρχει στα τέλη ίδρυυσης, αφού πάμε στο 50% του κόστους ίδρυυσης, θα πρέπει να υπάρχει και ένα κοινωνικό τιμολόγιο για τους ανθρώπους αυτούς στα τέλη αποχέτευσης. Το 50% του κόστους του νερού σημαίνει ότι ακολουθεί το κοινωνικό τιμολόγιο του νερού. Το 50% είναι το 50% του ποσού που έρχεται ο λογαριασμός σύνδευσης. Ναι. Οπότε ακολουθεί αντίστοιχα. Μπορεί να το δει κάποιος έτσι, αλλά μπορεί να το δει. Και εγώ αυτό. Το νερό έχει πάρει την έκπτωση που δικαιούται ο Χαρούμενος. Ναι, βέβαια. Ο κύριος Γκίνης μιλάει. Αν δεν λέτε το όνομά σας, παίρνετε το λόγο αυθαίρετα, δεν όλοι, θα μπορείς να απομακρυνθείς. Όλοι εδώ που έχουν ξεκινήσει, λοιπόν, έχουν σαν μπούσουλα την εμπειρία της ΕΙΔΑΠ. Από το Μαρκόπουλο που έχω, με το Μαρκόπουλο που έχω συνεργαστεί με την τεχνική υπηρεσία, συνεκτιμούν και την εμπειρία της Λευρωτικής, του Δήμου της Κερατέας και του Δήμου πρώην Λαβρίου. Λοιπόν, και αυτά που έχουν διαπιστώσει λένε ότι το τέλος σύνδεσης για την ίδρυυση, η ΕΙΔΑΠ το έχει έτσι τουλάχιστον, με το τέλος της αποχέτευσης, εφόσον είναι και η ίδια εταιρεία που τα διαχειρίζεται, πρέπει να είναι ενιαίο. Και με βάση αυτή την αρχή. Έτσι, είναι ίδιο είναι ίδιο σκάμα, είναι ίδιο φυλάδιο. Έτσι, μπράβο. Βάζει ένα τέτοιο. Σου λέει ένα μετρητή. Λοιπόν. Και σου λέει. Εντάξει, σου δίνει το δικαίωμα. Τώρα, αν είναι πολλά ή λίγα, και εγώ θα συμφωνούσα μαζί σου, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολλά σήμερα να δώσει 700 τόσα ευρώ για ένα αγαθό. Το θεωρούμε αγαθό, α πούμε. Λοιπόν, εφόσον έχει πληρωθεί και με ευρωπαϊκό χρήμα κυρίω. Λοιπόν, τώρα στην Οικονομική Επιτροπή μας απασχόλησε ότι πάλι είναι δύσκολο. Δηλαδή, ζούμε σε αυτή την κοινωνία και ρωτάμε καθημερινά τους συνδημότες. Και όταν τους λέγαμε, γιατί είχαμε ξεκινήσει αρχικά με ένα σενάριο 2.000 ευρώ, λέω είναι απαγορευτικό. Δεν θα πάει κανένας να πληρώσει 2.000 για να συνδέσει τα λήματά του. Θα προτιμήσει να τα ρίξει στον δρόμο παρά έτσι στο σύστημα, το αποχετευτικό. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω. Και, ορίστε. Άρα πόσο κοστίζει η παραγή που δεν έχει βοηθητικό δικτύο. Που δεν έχει βοηθητικό. Για να απευθεία ο αγωγό που είναι στα 2 και 2,5 μέτρα κάτω. Το κόστο του. Α, που είναι. Ναι. Λοιπόν. Όχι, πες το πραγματικά. Είναι τεράστιο. Εντάξει, είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο. Εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι όμω. Πρέπει να μπει ένα τέλο το οποίο να εναρμονίζεται με την ίδρυυση. Ναι, λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσουμε, αλλά φοβάμαι πολύ, Μανώλη, συγγνώμη, επαναφέρομαι και με το μικρό σου όνομα, λοιπόν, ότι πραγματικά θα υπάρξει δυστοκία. Δηλαδή, με αυτά τα ποσά, δύσκολα ο κόσμος, αυτή την εποχή την κρίσιμη που ζούμε, έτσι, να πληρώσει χρήματα επιπλέον, δεν μας πληρώνει το νερό, ας πούμε. Θα πάει να πληρώσει το τέλος σύνδεσης και της κατανάλωσης, ας πούμε, για την αποχέτευση. Λοιπόν, και δεν θα έρθει γιατί πολλοί βόθοι στην περιοχή μας δεν είναι στεγανοί και κάποιοι δεν αδειάζουν βόθρο. Εκεί θα γίνουμε κακοί και θα χρειαστεί να επιβάλλουμε, είπε ο κύριος Αθανασόπουλος προηγουμένως, ότι δίνανε κίνητρα για να συνδεθούν με το δίκτυο. Λοιπόν, θα αρχίζουμε να γίνουμε σκληροί, να κυνηγάμε τους δημότες μας προκειμένου να συνδεθούν με το δίκτυο. Καλό είναι λοιπόν να τους δώσουμε κίνητρα. Λοιπόν, για να τελειώσω λίγο. Νομίζω ότι το κίνητρο είναι αυτό και αν συμφωνείτε να αλλάξουμε και τον κανονισμό, να θέσουμε ένα θέμα εκτός μερίσης διάταξης. Να αλλάξουμε τον κανονισμό. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που πρότεινα εγώ το 30% μπορούμε να το βάλουμε όσοι πληρώσουν εφάπαξ. Κακό δεν είναι, καλό είναι. Σας είπα ότι δεν υπάρχει περιθώριο. Μα πάντα πάρουμε σε δύο χρόνια, άμα τα πάρει ο Δήμος, δεν είναι όφελος. Να τελειώσουμε δύο κουβέντες. Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό του κανονισμού, το οποίο πρέπει να υποθεί. Εμένα η ένστασή μου, το ξαναλέω, το 50% είναι κάτι το οποίο δεν με ενοχλεί. Είναι και κάτω από τα παραδεκτά στάνταρς διεθνώς. Το Μαρκόπουλο
Έχει ψηφίσει. Ψήφισε 70. Η ΕΔΑ μπορεί να το έχει το ίδιο και περισσότερο. Το 50% είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό το οποίο με προβληματίζει και δεν θα συμφωνήσω είναι το 738. Και ένα θέμα 600. Ακόμα. 600, αλλά με το ΦΠΑ το 20%. Το ΦΠΑ δεν το κάνουμε. Εντάξει, μιλάμε το συνολικό κόστος. 23 είναι. Και τελειώνοντας με μια παρατήρηση. Θα πρέπει να δούμε μια, μπορεί να είναι εξαίρεση, αλλά εδώ σε εμάς την περιοχή μας είναι σημαντική. Υπάρχουν πάρα πολλά φυτώρια. Τα φυτώρια καταναλώνουν πάρα πολύ νερό στα φυτά τους και στα ποτίσματά τους. Δεν είναι κύριο οικισμό φυτώριο. Είναι κύριο οικισμό. Α, ωραία, εντάξει, είναι, έχετε δίκιο, είναι εκτός αυτό. Αλλά επειδή είναι μια επιχείρηση που δεν επιστρέφει το νερό στην αποχέτευση, το βάζω κάποια στιγμή να το δούμε αν χρειαστεί για να υπάρχει μια εξαίρεση. Αυτό σε ό,τι αφορά το. Σκεφτείτε ότι στο κόστος σύνδεσης είναι και το κόστος που έχει θα πληρώσει ο κάθε ιδιοκτήτης για τον αγωγό που θα βάλει μέσα στο σπίτι του μέχρι να συνδεθεί, έτσι. Που σημαίνει ότι διπλασιάζεται και μπορεί και παραπάνω. Άρα αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πολύ καλά, γιατί δεν θα υπάρξουν συνδέσεις, να το ξέρετε. Όσο για το τέλος, εντάξει, νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο, ας πούμε. Αλλά η σύνδεση νομίζω ότι είναι αρκετά ακριβή. Αν σκεφτείς τον αγωγό που θα στοιχίζει άλλα τόσα, ίσως και περισσότερα. Όχι. Δεν ξέρω. Ναι, είναι όμως ένα σημαντικό κόστος. Έτσι. Άρα θα είναι λίγες, να το ξέρουμε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο τη διαδικασία. Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κύριε Κωνσταντίνο. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι αυτό, η περιπτώση, γιατί αριθμητικά από ό,τι γνωρίζω έτσι είναι, τα νοικοκυριά τα οποία έχουν απορροφητικούς βόθρους, τα οποία λειτουργούν μια χαρά και δεν αδειάζουν και δεν πληρώνουν. Και αυτοί, ας πούμε, για ποιο λόγο και με ποια λογική θα προχωρήσουν σε αυτή τη δαπάνη. Εκεί θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Νομίζω σε ό,τι υπόθηκε μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι επιπλέον να υποθεί. Εγώ θέλω να ρωτήσω, στη διαχείριση αυτή, λέμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, στη διαχείριση, ας πούμε, του βιολογικού, στον έλεγχο. Μίλησε ο κύριος Γκίνης για τη λαβριωτική πριν. Η εμπειρία της λαβριωτικής, προσθέτω εγώ, μας λέει ότι κάνανε και κάποιες χρυσοφόρες business. Πηγαίνανε αβέρτα τα βουθρατζίδικα από την Αθήνα και υπήρχε και ακόμα πηγαίνουν και υπάρχει μια κερδοφορία, νομίζω, δεν ξέρω τώρα. Τέλος πάντων, τη διαχείριση, την επέκταση αυτού του πράγματος, τα κίνητρα, το αν θα δεχτούμε εμείς βοθρατζίδικα με μικρότερο, ας πούμε, κόστος από αυτά που πάνε μέχρι το Λαύριο. Δεν δέχεται βοθρατζίδικα ο συγκεκριμένος. Ορίστε. Δεν δέχεται βοθρατζίδικα. Δεν δέχεται. Ο συγκεκριμένος βιολογικός. Το Λαύριο δεν. Όχι, ο συγκεκριμένος δεν έχει προδιαγραφές να δεχτεί. Γιατί δεν. Δεν έχει τις υποδοχές, τις τεχνικές. Εν πάση περιπτώσει, τη διαχείριση και επέκταση και αυτή θα υπάρχει. Θα υπάρχει κάποια επιτροπή, θα υπάρχει κάτι. Το ένα. Μήπως γίνει διαδημοτική, μας δίνει τη δυνατότητα. Το ένα λοιπόν έχει να. Το ένα έχει να κάνει με αυτό και με τις πιθανότητες να υπάρχει μια κερδοφορία μέσω τέτοιων πρακτικών. Και το δεύτερο, εάν στους ελέγχους που έγιναν μέχρι τώρα, δεν ξέρουμε τι τρόπο έγιναν, αν υπάρχουν παράνομες συνδέσεις στο δίκτυο το οποίο έχει κατασκευαστεί. Δεν ξέρω, τις ρίζες και τα τέτοια τα ελέγξατε με κάποιο ρομποτάκι που περπάτησε μέσα. Όλο το δίκτυο με ρομποτικό έλεγχθηκε. Με ρομποτικό. Και ξέρουμε ότι σήμερα, ας πούμε, τον Αύγουστο του 2015 δεν υπάρχουν παράνομες. Είναι στεγνό το δίκτυο. Είναι στεγνό το δίκτυο. Ναι, τα ρίχνουν στο ίδρυυσης. στο ομβρίο, να πω. Στο ομβρίο είναι πιο εύκολο. Γιατί είναι ψηλά. Αυτό είναι πολύ χαμηλά, δεν σκάβει κανείς από εκεί κάτω. Έχει κόστος. Εντάξει, ήθελα να ρωτήσω, όχι, ότι υπάρχουν παράνομες συνδέσεις. Είναι ένα πρόβλημα που πιθανόν να αντιμετωπίσουμε αυτό των παράνομων συνδέσεων όταν αρχίσει και ανοίγει αυτή η δουλειά. Εντάξει, θα το δούμε.
μια ερώτηση. Φεύγουν οι κύριοι συνάδελφοι, γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να συντομεύσετε λίγο, δηλαδή. Εντάξει. Θέλω να ρωτήσω, φεύγοντας από εδώ, από το Δημαρχείο και πηγαίνοντας προς το Βανάρι, κάθε βράδυ, σχεδόν περνάω κάθε βράδυ, λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια. Ποιος βιολογικός? Καταγγελίες παλαιότερα. Δεν υπάρχει βιολογικός εδώ. Ποιος βιολογικός? Κάποιες καταγγελίες, ο οποίος ρίχνει κάποιος λίμα. Να τελειώσουμε το θέμα το σημερινό. Τώρα τι να σου ήρθε τώρα, πρέπει να τελειώσουμε το θέμα. Λοιπόν, παρακαλώ. Μέσα εδώ είναι. Πού, σε ποιο σημείο? Εδώ. Το φανάρι είναι Μαρκόπουλο. Πριν. Εδώ στο Μαρμαράδικο από πίσω. Στο Μαρμαράδικο από πίσω. Εκεί είχε ένα ποτάμι πίσω από την άλλη μεριά. Μήπως έχουν ρίξει κάτι. Λοιπόν, πάμε, γιατί θα φύγουν οι συνάδελφοι και δεν θα μπορούμε να αποφασίσουμε. Ξέρεις γιατί γι' αυτό έχουν πια εδώ. Ναι, γιατί δεν έχει η ανάπηση στο λαγωνίστη. Λοιπόν, κύριε Δημαρχέ. Το κλείτε ο κούκος. Εντάξει, θα το κλείσουμε, να τελειώσουμε. Εντάξει. Τι θέλετε να κάνετε, δεν το πείτε σε εμάς, θα πείτε στους συναδέλφους που φεύγουν. Εντάξει, κάποια πράγματα τα συζητάμε, το οριοθετούμε. Προχωράμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Τα βράζουμε δηλαδή 10 ώρες, υπάρχει κανένα λόγο. Εντάξει, πάντα εδώ είμαστε κάποιοι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ποιο άρχισε, συγγνώμη, γιατί πρέπει να μετρήσω πώς είμαστε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, τα 8, 9. 9 είμαστε οκ. Είναι και η κυρία Μιχαλίδου εδώ, κύριοι συνάδελφοι. Η κυρία Γκίνη έφυγε, όχι. Και ο κύριο Τσαλκίδη είναι εδώ. Άρα εντάξει, είναι επαρκή ο αριθμό. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σύντομα να το κλείσουμε. Και αν συμφωνήσετε, να θέσουμε και το θέμα τη τροποποίηση του κανονισμού λειτουργία τη αποχέτευση ως στο άρθρο 3 που αφορά. Συμφωνούμε. Που αφορά τη σύνδεση με το δίκτυο τη αποχέτευση και το τέλο σύνδεση. Πρόταση τη οικονομική πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμό προ τον τρόπο εισφράξη. Η διευκόλυνση αυτή για 6 τετραμηνιαίες δόσεις του, ώστε να είναι δελεαστικό το ποσό, να μπορέσουν να πληρώσουν και να συνδεθούν όλοι. Κύριε Δήμαρχε. Ναι, θα ήθελα να πω πως ως προς το φορέα διαχείρισης, ο οποίος ακόμα δεν έχει καθοριστεί τι μορφή θα έχουμε τη συμμετοχή, η οποία θα είναι ανάλογη με τις συνδέσεις τις οποίες θα έχουμε στο βιολογικό, δηλαδή του 30% περίπου. Έτσι, γιατί ένα νούμερο δεν θα είναι ακριβώς στρογγυλό. Με το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής θα έχουμε και συμμετοχή στο όποιο όργανο διοίκηση, να το πω έτσι, μην το πω ΔΣ, γιατί δεν ξέρουμε τι μορφή ακριβώς θα έχει ακόμη, σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας, τα ωφέλη αυτού ή τις ζημίες αυτού αντίστοιχα. Από εκεί και. Με το ποσοστό επί του οποίου συμμετέχουμε στο 100% της λειτουργίας, με τον αριθμό των παροχών. Τώρα να πούμε το εξής. Με τον αριθμό των παροχών. Να πούμε ότι ο αριθμός των παροχών του κάθε Δήμου από τους τρεις πρώην, Δήμους και κοινότητες, μάλλον Καλύβια, Κουβαράς, Μαρκόπουλο, είχε καθοριστεί από την αρχή που επετέφθη το να κατασκευαστεί ο βιολογικός και να θυματοδοτηθεί αυτό το έργο. Ήταν συγκεκριμένες. Ακριβώς. Ήταν συγκεκριμένες οι παροχές οι οποίες θα δίνονταν. Εγώ ξαναείπα ότι το 2016 θα δώσουμε περίπου τις 80.000 ευρώ και αν έχουμε εισπράξει μέχρι τότε τίποτα, μακάρι να διαψευστώ, αλλά αμφιβάλλω. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι το εξής, ότι το κόστος σύνδεσης, διότι γίνεται μια εκτίμηση αυτού σύμφωνα με το κόστος που στην πραγματικότητα έχει, που επί της ουσίας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί ξαναλέω ότι ο Κουβαράς θα έχει το διπλάσιο από αυτό το οποίο ορίζουμε. Τα καλύβια θα έχουν πάνω κάτω σε αυτό το κόστος σύνδεσης. Ωστόσο, εμείς προσπαθήσαμε να το κρατήσουμε όσο πιο χαμηλά γίνεται, όσο το δυνατόν χαμηλότερα δηλαδή ουσιαστικά, ώστε να δώσουμε κίνητρο. Συν τις 6 τετραμηνιαίες, όπου μιλάμε για 100 κάτι ευρώ το τετράμινο. Μιλάμε δηλαδή ουσιαστικά για 25 ευρώ το μήνα. Τώρα να αναλογιστούμε λίγο πώς επιμερίζεται αυτό το ποσό. Δεν υπάρχει αντίστοιχη πολιτική, εκτός από τις πολιτικές αυτές, το έλα φέρε τα μπροστά και πάρε μια έκπτωση. Όπου αυτό το κάνουν όταν το κόστος είναι μεγαλύτερο, αυτό το οποίο έχουν βάλει, γιατί θα υπολογίζω και για εδώ σίγουρα, από το κόστος πραγματικά της κατασκευής. Και σε αυτό ποντάρουμε ότι ήδη από χρήματα του Δήμου έχουμε μια
σύμβαση αυτή τη στιγμή με 27.000 ευρώ που θα κάνουμε τις πρώτες συνδέσεις. Και είναι ήδη το ποσό αυτό δεσμευμένο αυτή τη στιγμή για να γίνει αυτή η διαδικασία. Εκεί ποντάρουμε ουσιαστικά και λέμε ότι κατεβάζουμε όσο δυνατόν περισσότερα τα κοστολόγια. Τώρα, στο επίπεδο μιας κοινωνικής πολιτικής είναι καλό να την κάνεις και μια πολιτική ενδεχομένως προσέλκυσης, έχοντας όμως τη δυνατότητα. Μην το κάνουμε όπως το κάνει η χώρα μας τόσα χρόνια που δίνει αφιδώς και από την άλλη πάει και δανείζεται για να τα βγάλει πέρα. Επίσης, να πούμε πως αυτές οι 6 τετραμηνιαίες δόσεις, οι οποίες έχουν προταθεί, θα πρέπει να ακολουθήσει, το είπε και η Πρόεδρος πριν, και αντίστοιχη τροποποίηση του κανονισμού, μιας και πολύ σωστά το παρατήρησε ο κ. Τσαλικίδης, για να μπορέσει πραγματικά να εφαρμοστεί. Είναι ότι διηθούμε σε αντίστοιχα διέξοδα. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να πω και να κλείσω είναι ότι μακάρι να γίνω, να διαψευστώ μάλλον για αυτά τα οποία θα πω, αλλά χωρίς να θέλω να γίνω μάντης κακών, είμαι σίγουρος πως σε μικρό χρονικό διάστημα θα είμαστε πάλι σε αυτή την αίθουσα και θα ορίζουμε τιμωρητικές πολιτικές για να αναγκάσουμε να έρθουν να συνδεθούν οι ιδιοκτήτες των κατοικιών. Διότι αυτή τη στιγμή είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι έχουν στεγανούς βρόθους στην πράξη, όπου τους ευνοεί να έρθουν και να συνδεθούν και να πληρώνουν λιγότερα χρήματα για την αποχέτευσή τους. Οι περισσότεροι έχουν απορροφητικούς βόθρους, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα μπουν καν στη διαδικασία να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Είμαι σίγουρος ότι αναγκαστικά θα φτάσουμε σε μια τέτοια λογική. Μακάρι να διαψευστώ, το εύχομαι να διαψευστώ, αλλά είμαι περισσότερο από σίγουρος θα συμβεί. Λοιπόν, τελειώσαμε. Επειδή απότερος σκοπός ακριβώς είναι η προστασία του περιβάλλοντος, εφόσον περάσουμε κάποιες φάσεις που θα καταφέρουμε να συνδέσουμε και να οδηγούμε τα λίμματα στο Μαρκόπουλο, μετά θα πρέπει να ελέγχουμε τους βόθρους, γιατί οι βόθροι με βάση τον κανονισμό πρέπει να αδειάσουν, να πέσουν ειδικά φάρμακα και να μπαζωθούν. Δηλαδή το τελικό. Πώς δεν ξέρεις, δεν έχεις παροχές. Δεν έχεις παροχές. Όσο για το κόστος της παροχής, εγώ θεωρώ ότι το κόστος της παροχής, δεν θεωρώ ότι είναι μικρό, αλλά είναι ίσο με το κόστος της παροχής ίδρευσης, που έχει λιγότερη δουλειά να γίνει, έτσι. Ένα πολύ μικρό φρεάτιο, δεν έχει αυτό το σκάψιμο. Δηλαδή είναι λιγότερο το κόστος του, από ό,τι φαίνεται το κόστος της κατασκευής του φρεατίου επίσκεψης της αποχέτευσης. Λοιπόν, να το τελειώσουμε. Να το τελειώσουμε. Με το πεζοδρόμιο. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, το ξέρω. Έτσι, τις διακλαδώσεις ελπίζουμε ότι θα τις καλύψουμε από, από τα χρήματα της περιφέρειας. Λοιπόν, θεωρώντας ότι έχουμε ολοκληρώσει, ψηφίζουμε. Όχι. Συμφωνούμε με το τέλος σύνδεσης. Το 50%. Στο 50% συμφωνούμε. Στο 50% συμφωνούμε. Όχι στο τέλος. Εγώ σας είπα, επειδή το κόστος είναι τόσο όσο βγαίνει στην πραγματικότητα, δηλαδή δεν κερδίζει ο Δήμος κάτι από αυτό. Αντίθετα, αν μειωθεί, θα πρέπει να το επιδοτήσει ο Δήμος. Από αυτά που δεν έχει. Ο κύριος Κωνσταντέλος το είπε, ότι δεν είναι, το διαπίστωσε δηλαδή. Της ουσίας, γιατί θα είναι πολύ λίγες οι συνδέσεις, θα υποχρεωθεί να πληρώσει τις 80.000 ο Δήμος και θα έχει ελάχιστες συνδέσεις. Θεωρώ ότι προς το συμφέρον του Δήμου είναι να μειώσει το κόστος σύνδεσης. Γιατί δεν θα έχουμε συνδέσεις, να το ξέρετε. Και ο κύριος Κολαξής. Και επειδή πρέπει να πληρωθούν οι 80.000, θα το υποστεί ο Δήμος αυτό. Λοιπόν, προχωράμε. 6, 7. Οι μειοψηφίες, να δω τις μειοψηφίες. Η κυρία Ράπτη, η κυρία Γκίνη, ο κύριος Τσαλικίδης ψηφίζουν και το τέλος και ο κύριος Τζιβίλογλου. Το τέλος είναι. Οι υπόλοιποι υπέρ. Το τέλος σύνδεσης, το τέλος χρήσης του δικτύου. Ναι, το τέλος χρήσης του δικτύου, ναι, ναι, το 50%. Αυτό ψηφίζετε, αυτό ψηφίζουν. Το κομμάτι που αφορά το τέλος σύνδεσης. Η μειοψηφία αφορά το τέλος σύνδεσης. Ακριβώς, δεν ψηφίζουμε το τέλος σύνδεσης. Τώρα και τον κανονισμό. Τώρα, την τροποποίηση του κανονισμού. Συγγνώμη να δω το άρθρο με προσοχή, γιατί... δαπάνες αποχέτευσης. Λοιπόν, αν συμφωνείτε εκτός ημερής της διάταξης να τροποποιήσει του κανονισμού αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Σαρονικού το άρθρο 8
που αφορά τις δαπάνες αποχέτευσης, τροποποιούμε την παράγραφο 3 που αναφέρεται στο τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης καθορίζεται σε 6 τετραμηνιαίες δόσεις. Συμφωνούμε σε αυτό? Όχι, εκείνη που καταψήφισε το τέλος δεν μπορεί να... Εντάξει, έχει γιατί... Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο καταβολής, έχει με το ποσό. Έχει με τον τρόπο καταβολής, δεν αφορά το ποσό, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή ο κανονισμός δεν αναφέρεται σε ποσά. Με την ίδια πλειοψηφία. Με την ίδια πλειοψηφία. Με την ίδια πλειοψηφία, το λέω και πάλι. Βάλουμε να το διευκρινίσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εκεί πέρα. Επί του 5ου και του 6ου αναβολή, ναι.